Και σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Είπε ακόμα, θα μας τα πει η Σοφία Φασουλάκη, ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή, Σοφία, ζήτημα υποχρεωτικότητας των εκπαιδευτικών να εμβολιαστούν. Ναι, πράγματι, Λίνα, θα πρέπει να σου πω ότι 3 φορές ο Πρωθυπουργός έκανε έκκληση στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν 3 φορές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η τελευταία από το βήμα της Βουλής, λέγοντας προς τους εκπαιδευτικούς ότι είναι μια πράξη ευθύνης τόσο έναντι των ιδίων αλλά και έναντι των παιδιών, γιατί τα σχολιά θα ανοίξουν από Σεπτέμβριο διαζώσεις. Τέλος, η τηλεκπαίδευση δεν προσφέρει τα ίδια όσα προσφέρει η ζώσα διδασκαλία και, όπως είπε, είναι μια πράξη ευθύνης και απέναντι στα παιδιά, γιατί είναι δύσκολο να αναπληρώνονται οι καθηγητές που ασθενούν. Ωστόσο, όπως είπε Λίνα, συζήτησαν τις τελευταίες ημέρες, είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός στην κυβέρνηση για το αν θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Ο ίδιος όμως αποφάσισε ότι δεν είναι ενδεδεγμένη η στιγμή για να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των καθηγητών. Αποφάσισα όχι, είπε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Όπεν, είπε ότι οι ανεμβολίαστοι καθηγητές και δάσκαλοι θα μπαίνουν στις αίθουσες από Σεπτέμβριο, κάνοντας αρκετά εργαστηριακά τεστ. Κλείνοντας, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα του εμβολιασμού των παιδιών 12 έως 15 ετών, λέγοντας ότι αν εκείνος είχε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, δεν θα δίσταζε να το εμβολιάσει. Δεν σας κρύβω ότι μας απασχόλησε το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Αποφάσισα όμως ότι αυτή δεν θα ήταν στην παρούσα συγκυρία η ενδεδειγμένη λύση. Οι εκπαιδευτικοί εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν τελικά να μην εμβολιαστούν, είναι βέβαιο ότι θα υποστούν μια πρόσθετη σημαντική ταλαιπωρία. Διότι θα ζητήσουμε συχνά εργαστηριακά τεστ, τονίζω όχι self-test, εργαστηριακά τεστ, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσέλθουν στην τάξη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η απόφαση να εμβολιάσει κάποιος το παιδί του, ειδικά αν μιλάμε για μικρότερα παιδιά, είναι μια προσωπική απόφαση η οποία πρέπει να συζητηθεί με τους γιατρούς και η κάθε οικογένεια θα κάνει αυτό το οποίο πιστεύει τελικά ότι θα είναι σωστό για την ίδια και για το παιδί. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι αν εγώ είχα παιδί σε αυτή την ηλικία, δεν θα είχα κανέναν απολύτως δισταγμό να το εμβολιάσω. Θα βρούμε χρόνο άλλες φορές να μιλήσουμε και για τα καμώματά σας στην πανδημία, τα κατορθώματά σας, που βρισκόμαστε από φιάσκο σε φιάσκο και από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, και που όταν ανεβαίνουν τα κρούσματα δίνετε την ευθύνη στους πολίτες, όταν έχουμε ύφεση στα κρούσματα πανηγυρίζετε ότι την νικήσατε. Θα βρούμε το χρόνο να τα πούμε αυτά.